αυθορούς μας λένε. Αδιαφθορούς μας λένε. Κι παρανομόλοι κλαίνε. Κι παρανομόλοι κλαίνε. Νόμος, τάξη, πειθαρχία. Νόμος, τάξη, πειθαρχία. Τέρμα στην παρανομία. Τέρμα στην παρανομία. Είσαι έξω ρε κάθαρμα. Το ξέρουμε ότι είσαι μέσα. Το ξέρουμε ότι είσαι μέσα. Πού το ξέρουμε ρε χαμένη, ξεκάτσε καλά. Όλα τα ξέρω Καραβαγγέλη. Λοιπόν, αν δεν βγεις θα σπάσω την πόρτα, τα ακούς. Ένα παντά. Λοιπόν, μετράω ως το τρία και σπάω την πόρτα μετά. Ένα. Δύο. Δύο και κάτι. Τρία. Εσύ κινείται. Χαμένε. Σπάς την πόρτα. Βάζε το εδώ. Να την σπάσω έτσι. Ναι, σπάς. Την πόρτα είπα ως το κανίν. Απα, απα, δεν θα το κανίν. Εγώ απάω. Αου, 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 αου. Συγγνώμη, κυρία Αρχιέ, πόνισε. Πόνισα. Αου. Ρε, εσένα να σε πατήσει υπόποταμος, θα πόνισε, ρε. Παναγία μου, ξέρανε μου το. Μα ποιος υπόποταμος. Ρε, μα σου χίλιες φρούτα προσέγγεις που πατάς, ρε. Sorry, κυρία Αρχιέ, δεν το ήθελα. Του το έλειψα, το θέλεις, ρε, χαμπό. Του το έλειψα, το ήθελες. Τέλος πάντων, ήταν να πω είναι με το ένταλμα της σύλληψης, ρε, χαμπό. Ω, ευκάλαμε το και πιάνε και συλλάβαμε τον κιόλας, κυρία Αρχιέ. Μπράβο ρε, χαμπού, μπράβο, α. Αλλά, κοίταξε να δεις. Είναι άγγι να χρησιμοποιήσουμε υπερβολική βία, ρε. Μη του λαό, λαό. Χαμένο κορμί δεν μπορεί να ανοίξει, να δείξει μια πόρτα, ρε. Έπρεπε να μην ήταν εξαρθρωμένο όμω. Και σε λέω εγώ πώ την έριχνα. Σε τσιγανόχαρτο θα την έριχνα. Που πότε εξαρθρώθηκε ο όμο. Το βρει το εξαρθρώθηκε, θα σου πω κι εγώ πότε εξαρθρώθηκε. Θυμάμαι, ήταν μια φορά στην Αφρική, στην Μπουργκίνα Φάσο, πρώην Ανοβόλτα. Πολύ ωραία χώρα εκεί. Ήρθε στα χέρια με ένα γορίλα, έτσι χωρί λόγο. Έχει τώρα το γορίλα τώρα, είναι το γορίλα τώρα. Χωρί λόγο. Δεν του τι θα κάνουμε τώρα. Χωρί αφορμή έτσι ιδιαίτερα. Α, λοιπόν, εντάξει, ναι. Θα τον δώσουμε μια τελευταία ευκαιρία. Πολύ τελευταία ευκαιρία. Τελευταία δεν έχει. Αλίτη, θα βγει έξω. Χαμένο κορμί, θα βγει. Ναι, βγαίνει. Ανατείνεξτε. Ποια. Την πόρτα, πια, την φωτίου. Είναι μα ανατείναξη, είναι μα ανατείναξη την πόρτα. Πια να ανατείναξη την φωτίου. Ναι. Ναι, κύριε Χατζημπορτ, βεβαίως. Έχω μελετήσει την πρότασή σας, ναι. Και μάλλον θα την δεχτώ, κύριε Χατζημπορτ. Ναι, κύριε Χατζημπορτ. Ναι. Πέραστε ποτέ θέλετε να τα πούμε, κύριε Χατζημπορτ. Ναι, γεια σας. Γεια σας, κύριε Χατζημπορτ. Κύριε Αρχιέ, είναι η πρόταση για διαφημιστικό. Ναι, βεβαίως. Αποφάσισα να προχωρήσω, κύριε Χαμπό. Θα κάνει καλό, πώς να το πούμε, στο image, στην εικόνα μας, κύριε Χαμπό. Γι' αυτό, μόλις τελειώσουν οι αδιάφθοροι, να τους μαζέψεις για να το κουβεντιάσουμε, να πούμε τις λεπτομέρειες, κύριε Χαμπό.
Καλά που λες, κύριε Αρχηγέ, όπου να είναι τελειών. Τώρα. Πες τίποτε, κύριε Λοχιά. Τώρα, ρε, πάτα το αυτό το πράγμα για να γίνει έκρηξη. Έτσι καταλαβαίνω που πες. Ρε, γιατί δεν πατάς το κουμπί. Τι, ε? Τι. Το κουμπί, ρε, πάτα του για να κάνει το... Το κουμπί, ρε, για να κάνει το μπουντού. Ααα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 α Τα τύμπανα, τα τύμπανα, Παναγία μου, με έφαγε τα τύμπανα, κουφάθηκα, ακούω βζάντα, βζάντα ακούμε τα, τα τύμπανα. Τι. Τι, βγάζε τα, τα τύμπανα, βρε. Α, τα τύμπανα. Τι, αμε, τι ρίκη ψωμί, θα με πεις, τι. Κύριε Λοχιά, κύριε Λοχιά, να σου πω κάτι. Πα, τι. Έκανα με ένα μικρό λαθάκι, νομίζω δηλαδή, τι νομίζω. Τι λαθά έκανα. Νομίζω κάναμε λάθος το σπίτι. Τι κάναμε λάθος. Το σπίτι. Λάθος σπίτι, λάδι μου, ρε. Λάθος σπίτι, λάδι μου, ρε. Ρε, μόνο σας επικοινωνεί με τη γλώσσα σας, ρε. Έλα, κύριε Χάμπεν, πια. Ένα λαθάκι ήταν. Δεν δικαιούμαστε κι εμείς να κάνουμε ένα λαθάκι σαν ανθρώπ. Λαθάκι, ρε. Λαθάκι είναι εμείς. Ρε, ήταν λαθάκι που με σηκώσει ο σπιτού πλασμά του. Είσαι πάνω, ρε. Εμείς, κύριε Χάμπο, για την πόρτα που πιέναμε, την πόρτα του που πιέναμε. Σοβαρά, ρε, Βανδελάκη. Και μαζί με την πόρτα, ρε, φάετε και μισόν τυχόν του πλασμάτου, ρε. Ρε, ο άνθρωπος σύζεται και ορίεται και λαλείωτε να μας βάλει μέσα στην εφημερίδα. Τι θα του πω, ρε, γιο, τώρα για τον καλοπιάω, α. Τι θα του τάξω, ρε. Δεν πάγω, τον ούτε να τα φύλλω, νομίζω, έναν καλό. Φωτίου, φωτίου, βάωστο, α, βάωστο, γιατί φέρετε μόστα με. Τέλος πάντων, ευτυχώς δηλαδή που έχουν άλλα πράγματα προτεραιότητα, ο ξελάρος σας. Άλλα πράγματα, τι άλλα πράγματα, κύριε Παχμή, με τρομάζεις. Άι και πρώτα να έχω περάσει συγκύρτης ή γεράλος. Καλά, συγκύρτης. Λαθάκι λάλη. Ωραία. Λαθάκι λάλη, ρε. Τι λαθάκι. Πού να τις δω, κορέ, έβρετε μου έναν τοίχο. Έβρετε μου έναν τοίχο. Ναι, μεγάλη μας χαρά, κύριε. Πέραστε μέσα, κύριε Χατζηπόρα. Περάστε μέσα, κύριε Χατζηπόρα. Μάλιστα. Μάλιστα, παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Χατζη. Κύριε Χατζηπόρα. Ναι, μου εντάξει, εντάξει. Η αστυνομία είναι αποφασισμένη να συνεργαστεί μαζί σας για την διαφήμιση που θα μας κάνετε. Ναι, να συνεργαστεί. Πολύ χαίρομαι, κύριε Χατζηπόρα. Γιατί αντιλαμβάνεστε, θα είναι μια καταπληκτική διαφήμιση. Καταπληκτική διαφήμιση. Βεβαίως, τι θέλετε να κάνουμε, κύριε Χατζηπόρδη. Θα σας πω αμέσως. Ναι, θα ναι. Σας πω, θα σας πω τις λεπτομέρειες ναι. Για να αντιληφθείτε το τι θα γίνει. Λοιπόν, καταρχάς θα χρειαστούμε έναν αστυνομικό σας. Ένα, μόνο έναν. Πιάστε πολλούς τώρα που τους έχουμε. Γιόρκινγκ, κύριε Χατζηπόρδη. Μα κάτι. Ναι, ναι, εντάξει. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Διαφημιστικό, τι διαφημιστικό. Βέβαια, μια διαφήμιση. Μια διαφημιστική εταιρεία σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει πραγματικούς αστυνομικούς για μια διαφήμιση και έκαναν πρόταση στον αρχηγό. Και δέχτηκε. Ναι, ρε, φωτουλά μου. Ένας τρόπος να δείξουμε το ανθρώπινο πρόσωπο των αστυνομικών οργάνων. Μα από πότε οι αστυνομικοί έχουν ανάγκη τις διαφημίσεις για να δείξουν τον ανθρώπινο τους εαυτό. Που τότε που σας προσλάβαμε, ρε, Παντελάκη. Αφού κάθε μέρα κάνετε μας ρεζίλι, ρε, μπορούμε να σάσουμε τις παλαβομάρες σας. Καλά, και πες μου, τι διαφημιστικό θα, τι θα διαφημίσουμε. Χαρτί υγείας. Μα είναι τα χαρτίν υγείας, κύριε Χατζηπόρη. Εννοείται χαρτίν υγείας του αποχωρητηρίου. Θα είναι κάτι συνταρακτικό. Θα είναι αυτό που θα ταράξει τα λιμνάζοντα νερά της διαφημιστικής παραγωγής παγκοσμίως. Μα μπορείτε το πράγμα να το κάνει μία απλή διαφήμιση χαρτιού τουαλέτας, μα... Για να μην το πω άλλος πώς θέλει. Μα δεν θα είναι μία απλή διαφήμιση. Θα είναι η διαφήμιση. Προσέξτε το story. Ναι, ναι, προσέχω. Ένας απαγωγέας έχει ταμπουρωθεί σε ένα σπίτι κρατώντας τρεις ομήρους. Απ' έξω, μία ειδική ομάδα αστυνομικών είναι έτοιμη να επέμβει. Αχώσαμε, πολλά καλά, ναι, ναι, ναι. Ξαφνικά, ναι. Ένας από τους αστυνομικούς ναι. Ορμά μέσα με αυτοθυσία. Ορμά. Μάλιστα. Μάλιστα. Προσπερνά όμως τον απαγωγέα που τα έχει χάσει. Α, προσπερνά τον. Τον προσπερνά. Ναι. Και... Μπαίνει μέσα στην τουαλέτα. Ναι, ναι, ναι. Μπαίνει στην τουαλέτα. Ναι, ναι. Και μετά από λίγο επιστρέφει κρατώντας το χαρτί υγείας στο χέρι. Το χαρτί υγείας, ναι. Και εκεί πέφτει το σλόγγαν μας. Πέφτει το σλόγγαν. Σφογγέξ. Γιατί και ο αστυνομικός θέλει την ανάγκη του. Σφογγέξ. Αμέ. Ναι, κύριε. Εντάξει, κύριε.
Εντάξει, εντάξει, ενώ στον τα φέρω, άντε, για. Τι, έχουμε κανένα νέο. Λοιπόν, ρε. Ναι. Για τον κύριο ρόλο θα χρειαστούμε έναν αστυνομικό ή άλλη βασικά έναν κομπάρση. Και ποιος είναι να παίξει τον κύριο ρόλο, κύριε Χάμπο. Θέλει και ερώτημα, ρε Χαμέν. Εγώ, βέβαια. Γιατί εσύ, κύριε Λοχία. Διότι φωτίο, Κουρτζάκη. Ο φακός. Θέλει έτσι φινέτσα, θέλει ταπεραμέντο, θέλει δηλαδή πράγματα, στοιχεία που διαθέτω μόνο εγώ. Έχω να δείτε, ρε Καραβαγγελή. Ναι. Κανένας δεν είναι σίγουρος για το ρόλο. Θα γίνουν δοκιμαστικά. Δοκιμαστικά και ποιοι θα πάρουν μέρος στα δοκιμαστικά. Όποιος θέλει, ρε, και να αποκλείσουμε κανένα. Κι ακόμα και εσύ, κύριε Χαμπό. Εγώ, ρε. Ευαντελάκη, ένας Χάμπος, ρε, δεν ασχολείται με τσικαρακιός ηλίκια, κατάλαβες. Εγώ είμαι, ρε. Ατέ όλα. Πέ μου λίγο ένα που θέλεις ρε Χάμπο, γιατί δουλεύω εγώ. Σχετικά με τη διαφήμιση, κυριάρχη. Δεν πω με τη διαφήμιση, ρε Χάμπο. Τέλος να σου το πω τώρα, κυριάρχη. Με τα αυτιά σου, ρε Χάμπο, ήθελα να μου το πεις εμείς μου. Κυριάρχη, θέλω να λάβω και εγώ μέρος στο δοκιμαστικό. Θέλεις στο δοκιμαστικό, στο διαφημιστικό, ρε. Γιατί κυριαρχεί, εντάξει. Οι άλλοι δηλαδή είναι καλύτεροι που λέγουν κυριαρχεί. Κοίταξε, πώς να του το εξηγήσω τώρα. Να σου το εξηγήσω με απλόν τρόπο, ρε Κάμπο. Ναι, για να το καταλάβεις, γε μου. Κοίταξε, οι άνθρωποι διαφημίζουν, γε μου, στην τηλεόραση. Καταλάβες το προϊόν τους για να πουλήσουν. Καταλάβες, εγώ είναι άνθρωποι, ο άλλος τη ρεκλάμα στην τηλεόραση για να... Πού να σου καταλάβεις, Κάμπο, να παώνει την τηλεόραση. Γιατί κυριαρχεί να παώνει την τηλεόραση, δηλαδή. Ναι. Ναι, να το εξηγήσω τώρα, γιατί βάλουν την τηλεόραση τώρα. Ένα λεπτό. Κάτσε ένα λεπτό, ρε Χάμπο. Ένα λεπτό. Γύρισε έτσι λίγο, ρε Χάμπο. Θα γυρίσω. Ναι, ρε, γύρισε ένα λεπτό. Με έφασε, δεν θα πατήσει τίποτα. Εντάξει. Ναι, ναι. Βέβαια, ρε, βέβαια. Μάλιστα, βεβαίως. Βεβαίως, Χάμπο. Βεβαίως. Με έτσι καπούλια, μάνα μου να δοκιμάσω. Βεβαίως, μάνα μου, κύριε Λέισο. Ού, Παναγία μου. Βεβαίως, Χάμπο. Με έτσι καπούλια να δοκιμάζει και σήμερα. Βεβαίως, θα πάρει και σήμερα στο διαφημιστικό. Ευχαριστώ, κύριε. Λοιπόν, παιδιά μου, είμαστε απαρτία, όλοι έτοιμοι. Ναι, κύριε Κατσιπόδη, που είμαστε όλοι εδώ. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, θέλω απλότητα και φυσικότητα. Θα παίρνετε το χαρτάκι σας, θα βγαίνετε, θα λέτε το σλόγγαν και τελείωσε. Πολύ απλά πράγματα. Φυσικότητα, άνεση με την κάμερα, μη φοβάστε, δεν θα σας φέρω. Λοιπόν, εντάξει, έτοιμοι, πάμε! Όλοι οι ξέρω ένα. 2-1, πάμε! Σφουγγέξ! Γιατί και ο αστυνομικός θέλει την ανάγκη του. Στοπ! Στοπ! Τι! Την γλυκιά μου, διαφήμιση για χαρτί κάνουμε. Τι! Για καμπαρέ ήταν αυτό. Τρία, δύο, ένα, πάμε! 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 Μα τι γίνεται εκεί μέσα, καλέ, θα βγεις! Πού είσαι, αγάπη μου! Συγγνώμη, είπα μια και μου τη μέσα να το χρησιμοποιήσω, δεν με κατάλαβες. Να πω την αδέκα μου τώρα. Όχι, να μην την πεις. Ο επόμενος! Ποιος επόμενος? Ο επόμενος! Όχι, μα την αδέκα μου ακόμα. Δεν πειράζει, χρησιμοποιήσεις το χαρτί εσύ. Τρία, δύο, ένα, πάμε! Σφογγέξ! Γιατί και ο αστυνομικός θέλει την ανάγκη του! Στοπ, 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 στοπ! Πώς θα βγει, α? Υπέροχος. Υπέροχος για θηρίο δαμαστής. Ο επόμενος! Τρία, δύο, ένα, πάμε! Σφογγέξ, γιατί και αστυνομικός θέλει την ανάγκη. Στοπ, στοπ, στοπ. Πώς θα πήγα, ε? Καλώς είσαι. Δεν είσαι και ο Κώστας ο Καζάκας, αλλά θα το κρατήσω. Το ξέρα, το ξέρα, το ξέρα. Yes. Εξαίρεστο και εξαίρεστο, ρε Καραγγέλη. Πόσες φορές να μας το πεις. Μπαμπά, ζηλεύουμε, κύριε Χάμπε, ζηλεύουμε. Άδετε, ρε άνθρωπο, να ζηλέψω, ρε. Να μπορώ να σου ζηλέψω, ρε Καλαμαρά. Επηγαίνει να διαφημίσεις κολοχαρτά.
Χαλάρι σου! Εάν είναι έτσι, γιατί έκανε το δοκιμαστικό τότε. Έτσι, ρε, για να φαινόμαστε πολύ. Πάντως πρέπει να το παραδεχτείς, κύριε Χάμπο μου, ότι ο κύριος Καραβαγγέλης ήταν πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός ήταν. Σιγά ρε Φώτη, σιγά ο Ντικάπριο. Να μου πέψουμε, μάνα μου στο Hollywood να κάνουμε τον Τιτανικό νούμερο 2. Μην το λες αυτό, κύριε Χάμπο, μην το λες. Ξέρεις πως οι αστέρες ξεκινήσαν από χαμηλά. Αντίο, μα διαφημίζαν και τούτη ρολά. Μόνο ρολά, ρε, και τι δεν ξέρεις τι κάναν για να γίνουν στάρ, ξέρεις τι κάναν. Με μου πεις ρε Καραβαγγέλη ότι σκοπεύεις να γίνεις και αστέρας του κινηματογράφου. Γιατί όχι. Βέβαια, θα ξεκινήσω τις τοπικές παραγωγές πρώτα, κατάλαβες. Και μετά θα μεταπηδήσω στο διεθνές στερέωμα. Να στερεωθώ έτσι. Άντερα, αμέσως σου μπορεί να μόνο να πηδήσεις. Και αργοτέρως, στο Hollywood. Μα, ένα διαφημίζει και ρολά του Hollywood. Όχι, κύριε μου, δεν πρέπει να ακούσω και ρολά του Hollywood. Κάνε μη ρολό. Πόσες φορές να σου το πω, κύριε Χάμπο μου, Παναγία μου, δεν έχω καμιά σχέση με την επιλογή του πώς το λέω, του πρωταγωνιστή για μου. Όλα είναι θέμα του κυρίου Χατσιπόρδη. Μα είναι επιλογή που έκανε τώρα, κύριε Αρχή, τον Καραβαγγέλη. Όχι πως με κοφτεί εμένα δηλαδή, αλλά για το πρεστίζ της αστυνομίας που ενδιαφέρομαι. Ωραία, τι έχει ο Καραβαγγέλης δηλαδή. Πρώτα, κύριε Αρχή, μουστάζει εκείνο να διαφημίζει ρολόν τουαλέτας. Τι σχέση έχει το μουστάκι του, ρε! Κύριε Αρχή, τώρα, άμα έχει έτσι μουστάκι, το ρολόι δεν μπορεί να το κάνει. Άτε να δω, ρε Χάμπο, άτε. Άκου να σου πω, Χάμπο, είναι μπουρδες που λέει. Η απόφαση επάρθηκε. Ο Καραβαγγέλης θα είναι ο πρωταγωνιστής μας. Ναι. Μετά που λες, με το χώρο των γυρισμάτων, τι έγινε. Κανονίστηκε, κύριε Αρχή. Ήβρα του εγώ ένα ανακατοίκη το σπίτι, ό,τι πρέπει για χώρο γυρισμάτων, α. Ούτε πραγματικός απαγωγέας δεν θα έβρισκε τον χώρο. Ωραία. Άντε να. Δώστε του κλώτσο να ξεκινήσουμε, ρε. Λοιπόν, κατάλαβες, αγόρι μου, τι θα κάνεις. Συγγνώμη, ξαναπέτου το, γιατί είναι λίγο του Πετρολάου. Του Πετρολάου. Κάτσε καλά, κύριε Χάμπη, κάτσε καλά. Άντε, να με προσβάλλαμε. Μη δει του καλύτερο, τι κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε. Έτοιμοι όλοι, όπως είπαμε. Ξεκινάμε, πάμε πρόβα. Μπαίνετε μέσα με τις πλάτες στην κάμερα. Εντάξει, όπως είπαμε, με τις πλάτες δεν θέλω να σας ξεχωρίζουν ούτε να σας καταλαβαίνει κανένα. Λοιπόν, έτοιμοι, πάμε. Μα ήθελε να μας καταλάβουν εμάς. Εγώ θέλω να με καταλάβει η μαμά μου. Τρέπεσε να με καταλάβει η μαμά μου. Που την ελιάμπα στο κολομέρι σου, εφωτή. Εντάξει τότε, τι ωραία. Ελάτε, παιδιά μου, έτοιμοι. 3, 2, 1, action! Λοιπόν, ήσουν υπεύθυνος για τους κοντάσους ή δεν ήσουν, ρε. Πες! Τι σημαίνει απεργού, ρε Μαυρικό? Που πότε απεργούν οι κομπάρσοι, ρε Μαυρικό! Ένα λεπτό. Δηλαδή, ήθελα να πιστώ ότι δεν έστειλες κομπάρσον για το ρόλο του απαγωγέα. Βρε, δεν έστειλες κομπάρσον για το ρόλο του απαγωγέα! Εξαφανίστου, ρε Μαυρικό. Εξαφανίστου που το πρόσωπο της γης. Ρε Μαυρικό. Θα σε εξαφανίσω εγώ, ρε Κάθαρμαν. Θα σε εξαφανίσω εγώ, ρε. Πώς θα συνεχίσω εγώ τις πρόβες, ρε τώρα. Πώς θα συνεχίσω εγώ τις πρόβες, πώς θα έχω κάνει την παραγωγή, ρε. Λοιπόν, περνούμε τώρα στα εσωτερικά γυρίσματα. Καλό. Ο Λοχίας κάνει έφορο μέσα στο σπίτι. Περνάει στην τουαλέτα και μετά επιστρέφει με το ρολό στο χέρι και λέει το γνωστό σλόγγαν. Τι ωραία που τα λέτε. Συγγνώμη δηλαδή, έγινε να μπούμε και εμείς μέσα στο σπίτι. Τουλάχιστον θα έχουμε πόρτα. Υπάρχει λόγος.
Για να δώσουμε παραπάνω έμφαση στην είσοδο της αστυνομίας. Μα τι να δώσεις, κύριε Χάμπεν, τώρα, σε παρακαλώ. Πού νομίζεις δηλαδή ότι παίζεις τώρα τσάγκλι του Τσάρλι. Κύριε Λέισον, πια. Κύριε Χατζικλάνο μου, μην τον ακούτε. Περάσουμε μέσα να κάνουμε τα εσωτερικά. Τι ξέρω τώρα, η κομπάρσα που γυρίζει. Σε ποια σύνδεση που μπάρσω στα χέρια του, ρε Γαραβάγγελη, ξέρεις να μου μέσω καμιά. Ξέρεις να μου μέσω. Τι θα. Ωραία, μέσω που κρατήσω που μου μέσω λίγο ώρα μου τσά. Πού τα είδε τα μπράβα, έξτρα, άτια, δεν προχώρα. Έτοιμη, παιδιά μου, έτοιμη, τέλα παιχταρά μας, ρε. Λίμος, τρία, δύο, ένα, αξιόν! Σφουγγιάς! Γιατί και ο αστυνομικός. Μπράβο, μπράβο, Χρυσό. Μπράβο, πολύ καλό. Αν το κάνεις έτσι και στο κανονικό το γύρισμα, θα είναι τέλειο. Μπράβο, να καλώς και παπακλάνι μου. Χατζιπόρτης. Χατζιπόρτης. Μπράβο. Ξέρεις το ίδιο, που λες, αφού έχεις μπροστά σου, το Μάρλον Μπράντο, το ανώτερο από το Μάρλον Μπράντο. Έτσι, ναι, φίλε. Ναι, ναι. Έτσι, καλά μου το είπε. Εσύ γιατί τα έχεις παιδάκι με τα χέρια σου ακόμα έτσι ψηλά. Κατέβαστε καλέ, τέλειο σίγουρα. Αύριο πάλι, ναι, ναι, σίγουρα. Άντε, φύγε να πας να ξεκουραστεί. Άντε. Κοίτα, ξυναγίζει ένα πράγμα. Λες και ήταν πραγματικός επαγωγές έκανε, έτσι, το έπαιζε καλά. Μπορεί να πάει ψηλά αυτό. Ποιο γραφείο ήταν. Δεν ξέρω. Στέφη. Η κυριαρχία έγινε, αφού οι άλλοι μέσα υπάρχονται ακόμα. Τέλος πάντων, να πάω να δω, κυριαρχία, εντάξει. Γεια. Ήταν ο αρχηγός. Υπέθηκε κάτι περίεργο συμβαίνει. Δεν έπρεπε, λέει, να υπάρχει κομπάρσος για το να πάω, γιατί έχουν απεργία. Δεν έπρεψε κανένα ο μαυρίκος. Τι να μου κάνουν και μέσα το σύνορα, καλό. Άντε, πάμε να δούμε. Μην ανησυχείς, δηλαδή, για τίποτα, κύριε Καραπόρτα μου. Χατζιπόρτης. Η προσωποποίηση, δηλαδή, της επιτυχίας είμαστε. Αγόρι μου, τσίς, έχεις ταλέντο. Μην τα έχεις ταλέντο, ρε Καραβαγγέλη, πάρε τα ήμουν εύλογη στα έννοια σου και πέμουν ήταν που κάνετε μόνοι χάστα μέσα. Τι εννοείς μόνοι μας, κύριε Χάμπε. Θα μου πάει σε καρτά μου δωρό, ρε κοπελιά. Εσύ ιστορείτε για έναν άλλο. Ναι, εμάς, κύριε Χάμπο. Άλλος που μας ρε φωτουλά μου, άλλος που μας μάλλον. Προς πληροφορίας, κύριε Χάμπη, μόλις τώρα έφυγε ο κομπάρσος που έπεσε τον απαγωγέα. Ποιος κομπάρσος, ρε. Ποιος κομπάρσος, ρε. Ρε, μα δουλεύκεις με αφού η κομπάρση και κάνουν απεργία. Άντε, κύριε Χάμπο, άντε σε παρακαλώ, κάτσε καλά. Μισό λεπτό. Αφού μπαίνοντας, το βρήκα τον άνθρωπο με το όπλο αναχείρας. Έτοιμο να παίξει τον ρόλο. Έτσι είναι, κύριε Μαυροπόρδη. Μάλιστα, αλήθεια, αλήθεια. Είναι καλά, λέει ο πρωταγωνιστής. Ήταν και καλό το παιδί. Πρέπει να τόσο ποτέ και το κεμπάνο μας, κύριε Χάμπο, καλό, καλό. Παιδιά, παιδιά, θυμήθηκα. Α, θυμήθηκα, παιδιά, που τον ξαναείδα. Πού. Η φωτογραφία του ήταν αναρτημένη πάνω στον πίνακα με τους εγκληματίες, παιδιά. Πρόβαρε, ήταν πρόβαρε. Ρε, ο τύπος εγκαταζητούμενο και εσείς έκαμετε δοκιμαστικό μαζί του, ρε. Ρε, πού να το πω, ρε, πού να το πω, ρε, και να με γέλουν και οι τσούρες μαζί μας, ρε, πού να το πω, ρε. Μισό λεπτό, κύριε Χάμπερ, πού ήθελε να ξέρω εγώ ότι καταζητείτε, ε, τα νύχια μυρίζουμε, ε, τα... Μην πειράζει, καλέ, τέλειος του γυρίσμα, ε, εσύ. Ε, τα μυρίζουμε. Σιώπα, ρε. Σιώπα, με μπεις άλλη λέξη γιατί είχα κάσα η γλώσσα σου, η κατάλαβες. Α, είχα και τη γλώσσα του, να κάσω και δική σου, σιωπή. Ορίστε, κύριε Χάμπη, συνελήφθη ο τύπος. Μόνο να γκρινιάζεις, ξέρεις, αφού συνελήφθη. Ρε, Αγγελή, είχε μου τράχει μιλιάς ακόμα, ρε. Έπρεπε να μην ήταν τόσο πουλινό τύπος να κάνει όντως το ψεπεριπολικό και λάλλους σου, ρε. Με το διαφημιστικό να μπορεί γίνει και. Ρε, βάγισε η υπόθεση, ρε, παιδιά. Η εταιρεία με τα ρολεύκα λεφαλιμέτρου. Α, πα, πα, δηλαδή τώρα τι, ανακόπτεται η καλλιτεχνική μου περίτρανη πορεία. Τι θα κάνει το Χόλιγουντ χωρίς εμένα. Τι είσαι μια λένια το Χόλιγουντ, ρε Καραβαγγέλη, τι να σου πω, ρε. Ήταν τι, κύριε Χάμπο, τώρα από ότι θα διαφημίζει τα ρολά ο κύριος Λοχίας. Πώς θα πιένουν στα αποχωρητοριόν του, τι. Επαντελάκη, αν εγκαρτερούσα μάνα μου το Καραβαγγέλη να σκάνει διαφήμιση για να πάνε στο αποχωρητοριόν,
Το Hollywood δεν θα κατοικείτουν από ανθρώπους. Από τι θα κατοικείτουν καλό? Πουπούζιες. Αντιαφθορούν.